Καλησπέρα παιδιά, τσεκ τεκ ναου, Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε κάποια ακουστικά earphones τα οποία ήρθαν από την Blitzwolf μέσω του Banggood. Είναι το μοντέλο BW-S2. Είναι αρκετά όμορφα από ό,τι έχω τσεκάρει και υπερηφανεύονται ότι με τους dual drivers που έχουν μέσα μπορούν να πετύχουν καλύτερο αποτέλεσμα σε tremble, σε πιο ποιοτικό μπάσο. Και οι χαμηλές συχνότητες είναι αρκετά καθαρές, όπως και τα φωνητικά ενισχύονται και μπορείς να ακούσεις όσο πιο κρυστάλλινα μπορείς σε κομμάτια και κομμάτια φωνητικά κυρίως. Λοιπόν, αυτά υπερηφανεύεται η εταιρεία. Για κάποιο λόγο και με το άτομο που μίλησα από την Blitzwolf ήταν ενθουσιασμένος όσο δεν πάει για τα συγκεκριμένα. Εγώ κρατάω τις επιφυλάξεις μου μέχρι να δοκιμάσω το συγκεκριμένο, να δούμε πώς είναι, να δούμε στο τέλος του βίντεο και το mini review εάν όντως αξίζουν ή όχι. Όμως ας δούμε λίγο το κουτί, αρκετά απλοϊκό, μαύρο, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Πάμε να τα ανοίξουμε. Ο σχεδιασμός τους είναι αρκετά όμορφος. Μπορώ να πω ότι αξίζουν να τα πάρει κάποιος. Η τιμή τους είναι γύρω στα 17 με 18 ευρώ. Το κουτί είναι rubberized και είναι αρκετά όμορφη η υφή του, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και για άλλες χρήσεις. Ανοίγοντάς το, α, έφυγαν τα manual, ωραία, θα τα δούμε αυτά. Δεν έχει αφρό protective, αλλά έχει το thank you for choosing Blitzwolf μέσα, να σας το εστιάσω να το δείτε κι εσείς. Βλέπουμε μέσα μια ευχαριστήρια καρτούλα με τις διευθύνσεις για τις εφαρμογές της Blitzwolf. Η εταιρεία φημίζεται κυρίως για φορτιστές και οτιδήποτε έχει σχέση με το ρεύμα, καλώδια, chargers και άλλα. Έχουμε δει κι άλλο ένα σύρματο φορτιστή και ένα manual το οποίο από ό,τι βλέπω είναι αρκετά όμορφο σχεδιασμένο και είναι σε αγγλικά, γερμανικά και έχει γαλλικά και στο τέλος είναι τα κινέζικα, ναι. Πάρα πολύ ωραίο manual, πολύ ωραία έμφαση στην ποιότητα. Δεν περίμενα ότι θα έχουν ένα τόσο μεγάλο manual τα συγκεκριμένα. Και αφού πάνε όλα στην άκρη, ας εστιάσουμε στο κύριο προϊόν, το οποίο κύριο προϊόν είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι τα ακουστικά της Blitzwolf, τα οποία είναι μέσα σε μια όμορφη θήκη. Οι θήκες αυτές, έχετε δει παλαιότερα στα eBay, δεν είναι ακριβές, αλλά είναι ένα ωραίο touch, το οποίο νομίζω ότι αξίζει να υπάρχει. Εδώ πάνω είναι πιασμένο άλλα στιχάκι για να μην φύγει. Έχουν δώσει προσοχή στη λεπτομέρεια, κάτι το οποίο μετράει και είναι ωραίο. Και ανοίγοντας τα ακουστικά εμφανίζονται τυλιγμένα μέσα. Ας δούμε όμως πριν τα ακουστικά τι έχει. Αυτή εδώ είναι η θήκη, όπως είδατε εδώ πέρα έχει αυτό εδώ το λαστιχάκι για να βάζετε π.χ. τα earphones και διάφορα πραγματάκια, τα καψίλια αυτά τα πλαστικά. Έχει ένα πιαστράκι, το οποίο πιαστράκι είναι χρήσιμο αξεσουάρ και δεν περίμενα το βλέπα. Το βάζεις στο καλώδιο για να πιάνεις το πέτο σου. Όσοι πάτε γυμναστήριο ξέρω ότι τα κοιτημάτε ιδιαίτερα όλα αυτά γιατί δεν μπαίνουν στη μέση. Έχουμε διάφορα λαστιχάκια. Συνολικά έχουμε δύο ζευγάρια εδώ και δύο που φοράει τα ακουστικά επάνω, τρία ζευγάρια. Και αυτά εδώ είναι τα ακουστικά μας. Αυτό εδώ είναι, βλέπετε ιδιαίτερος σχεδιασμός, εδώ μέσα είναι η τεχνολογία η οποία θα σας δείξω και μια εικόνα με τα dual drivers. Εδώ έχουμε ένα λαστιχάκι το οποίο φαντάζομαι ότι θα βοηθάει στην απόσβεση ίσως δονήσεων. Είναι αρκετά όμορφα, βλέπετε το χαρακτηριστικό το R για το δεξί αυτή. Εδώ πέρα είναι ψηλοδιάφανο για να βλέπεις τους δύο οδηγούς τα ηχιάκια που έχει μέσα. Επίσης ένα μεγάλο συν, έχει αυτοκόλλητο βέλκρο για να τα πιάνεις. Όσοι έχετε δει το PC Mangas ξέρετε ότι βάζω πάντα στα ακουστικά μου ένα αυτοκόλλητο βέλκρο για να τα πιάνω. Το καλώδιο τους είναι αρκετά μακρύ, αρκετά μεγάλο. Εδώ πέρα βλέπουμε το ελεγκτή ήχου, έχει volume up, volume down και αποδοχής κλήσεων και πίσω είναι το μικρόφωνο αν μπορείτε να δείτε. Το καλώδιο δεν έχει κάποια επένδυση και το jack του είναι 3.5. Εντάξει, βλέπετε έχει τρεις υποδοχές και για το μικρόφωνο προφανώς. Αυτά είναι, δεν είναι κάτι το super duper wow τουλάχιστον από πρώτη εμφάνιση. Είναι σίγουρα ξεχωριστά, ξεχωρίζουνε. Αλλά πιστεύω ότι τα χρήματά τους, δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια, πρέπει να τα δοκιμάσω πρώτα. Γιατί από ό,τι μου είπανε
κοντράρουν σύμφωνα με αυτούς που μου τα στείλαν τα hybrid, τα οποία τα θεωρώ από τα καλύτερα που υπάρχουν της Xiaomi. Όμως επιτρέψτε μου να σταματήσω εδώ το unboxing και να περάσω στο review αφού τα δοκιμάσω λίγες ώρες, μέρες για να σας πω το αποτέλεσμα, αν είμαι ικανοποιημένος ή όχι και αν αξίζουν πραγματικά. Λοιπόν παιδιά, περνώντας στο review, τα χρησιμοποιήσεις αρκετές μέρες, έχουν περάσει γύρω στις 5 με 6 μέρες από την ώρα που άνοιξα το πακέτο. Βλέπετε, κάνουν καλή εφαρμογή. Αυτά τα πλαστικάκια που σας είχα δείξει κατά το unboxing είναι για να κάνει καλή εφαρμογή και να πατάει στην καμπύλη του αυτιού. Το καλό είναι ότι στην ουσία όταν τα βάζεις στο αυτί σου μπαίνουν από μόνα τους. Δηλαδή με το που το ακουμπήσεις, το βάλεις, κάνει πάρα πολύ καλή εφαρμογή. Έχουν καλή ηχομόνωση, περισσότερη ηχομόνωση από τα ακουστικά που χρησιμοποιούσα μέχρι τώρα, τα κάψουλ ή τα πίστον, είναι αρκετά εντυπωσιακό. Η αλήθεια είναι ότι εκεί που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν όταν τα χρησιμοποιούσα για να κάνω, να ακούσω μουσική και κυρίως μουσική με αρκετά φωνητικά, ήταν αρκετά ωραία. Βέβαια, αυτό που δεν μ' άρεσε ήταν ότι το μπάς τους, ενώ είναι καλό, πολλές φορές μου φαινόταν σαν να μπουκώνει, δηλαδή ενώ θα πρέπει να έχουν λίγο πιο καλή ισορροπία μπάσου. Εάν έκανα ένα unboxing και καθόμουν να μοντάρω το βίντεο και άκουγα τη φωνή μου και τυχαίνε να βάλω κάποιο κομμάτι που να έχει λίγο μπάσο ή οτιδήποτε ή να δω, δεν ξέρω, όταν επεξεργαζόμουν τον ήχο κυρίως, ήταν, να σας το θέσω πιο απλά, σαν να μπούκωνο ήχο, σαν να χαλούσε η ποιότητα. Δεν είναι για όλα τα είδη μουσική τα συγκεκριμένα ακουστικά. Όσο καλά και να θέλουν να πλασαριστούν, όσο γαμάτα, είναι πάρα πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ ελευθερία. Μου αρέσουν γιατί κάνουν ηχομόνωση, σου κόβει πάρα πολλά, αλλά για κάποια είδη δεν είναι. Εκεί που δεν μου άρεσε τόσο είναι όταν ακούγα metal μουσική. Στη metal μουσική ο ήχος της κιθάρας, των drums λίγο τα μπούκωναν και αισθανόμουν άβολα να τα φοράω. Επίσης δεν με βόλεψα, σας ξαναλέω, όταν μόνταρα βίντεο για να ακούω τον ήχο, δηλαδή γυρνούσα και θα έβαζα ή τα κάψουλ ή θα έβαζα τις Superlux που έχω για τις, όταν κάνω το μοντάζ για να ακούω καλύτερα τις συχνότητες και τον ήχο. Σε γενικές γραμμές είναι καλά, για το κόστος τους 17 ευρώ είχαν τη στιγμή που έφτασαν στα χέρια μου τα συγκεκριμένα, είναι πάρα πολύ όμορφο, κάνουν, σας λέω, πολύ καλή εφαρμογή, αν και μερικές φορές είναι η αλήθεια ότι τουλάχιστον όταν φοράω ψήρες, δεν θέλω να απομονώνομαι εντελώς. Για γυμναστήριο, να σας πω την αλήθεια, δεν θα τα πρότεινα, γιατί με τον υδρότα νομίζω ότι είναι πολύ ευαίσθητα και θα χαλάσουν σχετικά εύκολα. Γενικά, επειδή πάρα πολλοί ρωτάτε, πες μας κάτι που να το πάρω στο γυμναστήριο, να αντέξει, να, προσπαθήστε να πάρετε λίγο πιο αδιάβροχα ακουστικά που έχουν κάποια και sweat proof εγγύηση επάνω. Τα συγκεκριμένα δεν είναι για τέτοιες δουλειές. Είναι να κάνεις μια βόλτα, ένα περίπατο, να κάθεσαι να ακούς τη μουσική σου από το PC σου, να παίζεις. Όταν παίζεις είναι ωραία. Είναι για καλές χρήσεις. Με τα hybrid που συγκρίνεται, νομίζω ότι είναι αρκετά καλά. Μόνο που τα hybrid κερδίζουν κατά πολύ στον μπάσο. Δηλαδή, αν ήταν να διαλέξω ανάμεσα σε αυτά και στα hybrid, προσωπικά ίσως να πήγαινα προς τα hybrid, κυρίως για τον μπάσο. Για όλες τις υπόλοιπες δουλειές νομίζω ότι είναι αρκετά καλά τα συγκεκριμένα ακουστικά. Εάν, σας ξαναλέω, θέλετε να πάρετε τέτοια ακουστικά για να κάνετε μοντάζ σε ήχο ή σε οτιδήποτε, δεν θα τα συνιστούσα τόσο, αν και ποιος χρησιμοποιεί ψήρες βέβαια, εκτός από μένα, όταν έχει πάρα πολύ ζέστη για να μοντάρει βίντεο ή οτιδήποτε. Σε γενικές γραμμές, αξιοπρεπή. Για το κόστος τους, αρκετά αξιοπρεπή. Νομίζω ότι είναι normal, 15-16 ευρώ είναι αρκετά καλά και συγκρίνονται με αρκετά περισσότερο, μάλλον συγκρίνονται με αρκετά ακριβότερα ακουστικά τα οποία που έχουν τις ίδιες και λιγότερες δυνατότητες, οπότε νομίζω είναι αρκετά καλά. Τα συγκεκριμένα μου τα στείλαν από τον Banggood για να τα δοκιμάσω. Στο Banggood δεν έχω ούτε affiliate ούτε οτιδήποτε, οπότε εγώ στην περιγραφή θα σας τα βάλω, είναι καθαρά τα link χωρίς affiliate, χωρίς τίποτα, σας το λέω να το ξέρετε. Αν θέλει κάποιος να τα πάρει, είναι αρκετά ωραία, είναι τσίλικα, είναι εντυπωσιακά και κάνουν καλή εφαρμογή και απομονώνουν. Δηλαδή έχεις μια πλήρη απομόνωση από το περιβάλλον σου όταν ακούσουν τα συγκεκριμένα. Αν τους έβαζα μια βαθμολογία, θα τα έβαζα γύρω στο 7,5. Δηλαδή έχω δοκιμάσει πολύ καλύτερα, έχω δοκιμάσει και πολύ χειρότερα ακουστικά. Γύρω στα 7,5 με 7,7 θα τους έβαζα. Και θα ήθελα μάλλον σιγά σιγά σε κάποια να βάζω κάποιες βαθμολογίες από 1 έως 10. Οπότε αυτά, ναι, θα παίρνανε ένα solid 7,7 περίπου.
Αυτά από μένα, ελπίζω να σας άρεσαν. Υπάρχει και το μοντέλο με τα κόκκινα καλώδια, είναι λίγο πιο επιθετικό. Μένα προσωπικά αυτό που είναι όλο μαύρο μου άρεσε περισσότερο, γιατί είναι πιο διακριτικό και δεν περνάει παραδείρητο. Αυτά. Τσεκ τεκνά ο Κώστας και εμείς θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια σας, παιδιά!